ψήφισμα. Το ετήσιο τακτικό συνέδριο των αντιπροσώπων των σωματείων μελών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος που συνήλθε στις 29/11/2015 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ευξήνου Λέσχης Θεσσαλονίκης ψηφίζει ομόφωνα. Πρώτον, αποδοκιμάζει έντονα τις επιπόλαια ανιστόρητες και εθνικά επικίνδυνες δημόσιες δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας Φίλη με τις οποίες αρνείται προκλητικά το γεγονός της γενεκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και επιχειρεί να το υποβαθμίσει σε αιματηρή εθνοκάθαρση αγνοώντας και περιφρονώντας την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της Διεθνούς Ένωσης Ακαδημαϊκών για τη μελέτη και πρόληψη των γενοκτονιών αλλά και κοινοβουλίων ξένων χωρών και πολλών άλλων διεθνών φορέων, δηλώσεις για τις οποίες δυστυχώς ο Πρωθυπουργός σιωπά, ενώ θα έπρεπε να απαντήσει αμέσως με αποπομπή του από την εξαιρετικά ευαίσθητη θέση του Υπουργού Παιδείας. Δεύτερον, εκφράζει την έκπληξη και οργή όλων των Ελλήνων ποντιακής καταγωγής για την σπουδή του Υπουργείου Παιδείας να απαλείψει από τη διδακτέα ύλη της ιστορίας της τρίτης λυκείου το κεφάλαιο «Παραευξήνιος Ελληνισμός» με αναφορά στη γενοκτονία, ενέργεια που, συνδυαζόμενη με τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού, επιβεβαιώνει τους φόβους μας ότι πρόκειται για συντονισμένο σχέδιο σκόπιμης παραχάραξης της ιστορίας σε βάρος της συλλογικής μνήμης του ποντιακού ελληνισμού. Τρίτον, καταδικάζει τον αδίστακτο εμπεγμό της κυβέρνησης προς τους ομογενείς μας εν σχέση προς το μηνιαίο βοήθημα των 330 ευρώ που εδικαιούντο ως ανασφάλιστοι υπερήλικες, το οποίο συνεχίζει να αρνείται να χορηγήσει με πρωτοφανείς νομοθετικές παλινοδίες, ενέργεια που υποβαθμίζει τους υπερήλικες ομογενείς σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας και οδηγεί συνειδητά πολλούς από αυτούς σε θάνατο από εσχάτη ένδυα. Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος.